τον κύριο Σάβα Μπουμπούρα. Μάλιστα. Και τον Best Friends Fear. Λοιπόν, αυτό το project, όπως καταλαβαίνετε, θα μας απασχολήσει τα μάλα από τη στιγμή που βγήκε στον αέρα. Βεβαίως. Διότι είναι στραμμένα επάνω του όλα τα βλέμματα, αλλά και υπάρχει έντονος σχολιασμός. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο εντελώς. Επειδή λοιπόν έχει γίνει μια πολύ αυστηρή κριτική για το τι είναι αστείο, τι δεν είναι αστείο, πόσο ακουμπάει τα όρια της υπερβολής, πόσο όλο αυτό μπορεί να προξενήσει ακόμα και πρόβλημα, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο αφυπνίστηκε, να το πω, τσιγκλίστηκε, να το πω. Έχουμε πληροφορίες ότι ήδη οι πρώτες καταγγελίες βρίσκονται στην πόρτα τους σε σχέση με το πρόγραμμα και με το πραγματικά αν μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά από αυτές τις φάρσες στους ανθρώπους που συμμετέχουν φυσικά και κατά πόσο είναι αστείο αυτό το πρόγραμμα να βγαίνει στον αέρα και να σκορπά το γέλιο. Βάζω ερωτηματικό. Ναι. Οπότε λοιπόν οι ηθήνοντες ανεξάρτητης αρχής έχουν τις πρώτες καταγγελίες στα χέρια τους και εξετάζουν το θέμα. Έχει μπει το project στο μικροσκόπιο. Εδώ θέλω να πω ότι ακούστηκε ότι υπάρχουν θύματα που μπορεί να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του αντένα. Να πούμε το εξής, ότι αυτό δεν ισχύει, για να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Από τη στιγμή που όσοι είναι θύματα υπογράφουν για να βγει στον αέρα τη φάρσα στην οποία έχουν συμμετάσχει, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εκτός και αν είσαι θύμα που δεν έπαιξε η φάρσα σου στον αέρα, αλλά έχεις νιώσει ότι έχεις θυχτεί. Κατάλαβα. Ναι. Κανονικά από που αυτό δεν το πράγμα. Υπέγραψες και ανεξάρτητα ναι. από το αν έπαιξε ή όχι. Κατάλαβα, και κατάλαβα. Αποφασίζεις να κινηθείς νομικά. Μάλιστα. Εναντίον της παραγωγής. Και πάλι δεν υπάρχουν συνεργείς σε αυτό που ουσιαστικά έχουν υπογράψει ότι θα κάνουν φάρσα στον εφήλο. Δεν έχει σημασία, το θύμα έχει σημασία, ενώ ο άνθρωπος πρωταγωνιστεί. Ο συνεργός είναι ενήμερος καταρχήν, είναι απόλυτα ενήμερος για ό,τι στείνει. Ναι, ενώ το θύμα μπορεί να κατηγορήσει το κανάλι, εφόσον οι φίλοι του δεν έχουν συνενέσει αυτό. Την παραγωγή, το τηλεοπτικό προϊόν κατηγορεί. Έχει να πούμε ότι ο Σάββας ανέβασε ένα story πριν από λίγα λεπτά, ναι. πριν από 16 λεπτά συγκεκριμένα, mm-hmm. που μπορούμε ενδεχομένως να το συνδέσουμε με την κριτική που δέχεται σε σχέση με την εκπομπή με τα σχόλια, του. Ναι. There's only one way to avoid criticism. Ναι. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να αποφύγεις την κριτική. Ναι. Do nothing. Να μην κάνεις τίποτα. Say nothing. Να μην λες τίποτα. Be nothing. Να μην είσαι τίποτα. Ενδεχομένως να είναι μία απάντηση, τη συνδέουμε εμείς σε σχέση βεβαίως. Με τα σχόλια έχει που ακούγονται. Σίγουρα, έχει σχέση. Καλά, μάλιστα. Σίγουρα τον απασχολεί και σίγουρα βλέπει τα σχόλια που δέχεται και τα πειρά έχει, η εκπομπή. Και μάλιστα έχει επιλέξει και ο ίδιος στα social του να απαντάει στους ανθρώπους που κάνουν επικριτικά σχόλια. Μάλιστα, έχει αποδείξει γενικότερα ότι είναι πολύ ανοιχτό στο διάλογο.